συζητούν πια. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε η συνάντηση. Έχουμε μπροστά μας και την ανακοίνωση που έβγαλε, που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα το ΨΥΠΤΕ. Νομίζω έχει μεγάλη αξία να τη διαβάσουμε. Γιατί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, πάμε. Ακριβώς, ναι. Χαράσει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το οποίο δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω. Πραγματοποιήθηκε σήμερα 5 Εβδόμου 2019 παρουσία του Πρωθυπουργού ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα δικαιώματα μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομίας Ευφυλής Τσακαλώτος, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νικόλαος Παπάς, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Ιωάννης Δρόσος. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι συνεργασίες της ΕΡΤ με ομάδες της Super League 1 και Super League 2. Η ΕΡΤ προσφέρει στο ελληνικό κοινό δωρεάν πρόσβαση στο ελαφιλέστερο αθλητικό προϊόν. Μετά, μάλιστα την αναδιάρθρωση των ελληνικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων και την εισαγωγή αγώνων play-off και play-on, το πρωτάθλημα της Super League 1 αποκτά ακόμη μεγαλύτερο αθλητικό και τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Και εδώ έρχεται το ζουμί της ανακοίνωσης, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στη συνάντηση εγκρίθηκαν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΡΤ έναντι τη Super League 2. Επίσης, αποφασίστηκε να υιοθετηθούν οι προσφορές των ομάδων. Εγκρίθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα κονδύλια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του ΟΦΗ από την ΕΡΤ. Εγκρίθηκε το κονδύλιο του αρχικού που είναι για τη Super League 2, το οποίο είναι υπογεγραμμένο ήδη. Ωραία. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά πριν από μια εβδομάδα ο ίδιος ο κ. Δρόσος ενημέρωσε τη Super League 2 ότι δεν είχε λεφτά στα ταμεία της ΕΡΤ. Τώρα προφανώς βρήκε. Αλλά πάμε παρακάτω, γιατί το παρακάτω έχει σημασία. Ακριβώς. Το παρακάτω λοιπόν λέει: Επίσης αποφασίστηκε να υιοθετηθούν οι προσφορές των ομάδων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την απόκτηση του συνόλου των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τους από τη δημόσια τηλεόραση. Για όλες τις περιπτώσεις, ζητήθηκε από το ΔΣ της ΕΡΤ να σε συνεδρίασή του μετά τις εκλογές και πάντως έγκαιρα εν ώψη της ενάρξης του πρωταθλήματος να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι συμφωνήσαμε να δώσουμε λεφτά στις ομάδες, αλλά θα τα δώσουν οι επόμενοι. Ακριβώς. Λέγαμε τόσες μέρες, δεσμεύει με μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων ευρώ την επόμενη διοίκηση που καθώς φαίνεται θα έρθει, δεδομένου του γεγονότος ότι πιθανότατα θα έχουμε νέα κυβέρνηση στη χώρα από τις 8 Ιουλίου και μετά. Πρόκειται για μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή. Σοβαρότατη και οπότε τώρα ξέρει και ο κύριος Φίλης Νίκο, ο οποίος έκανε, ο κύριος Σκουρλέτης και αρκετοί άλλοι που κάνανε κριτική στον κύριο Παπά για αυτά ακριβώς τα χρήματα που δόθηκαν για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Τώρα μετά και το πράσινο φως του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι θα βάλω στο στόχαστρο της κριτικής σου και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, τον απερχόμενο Πρωθυπουργό. Ο κύριος Σκουρλέτης έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή ότι σε εμάς εδώ στο One Channel, ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει, δεν είναι τόσο fast track οι διαδικασίες αυτές. Τελικά, όχι μόνο είναι fast track, συμμετέχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη λήψη αυτής της απόφασης. Θυμίζω αυτό που συζητάγαμε και νωρίτερα. Έτσι. Εδώ υπήρχε μια πολύ μεγάλη βιασύνη από πλευράς κ. Δρόσου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν ήταν τυχαία σε αυτή τη θέση ο κ. Δρόσος. Είναι μαγικό δίδυμο με τον κ. Παπά. Ξέρουν να διεκπεραιώνουν τις δουλειές όταν πρέπει. Και δεν είναι τυχαίο, Νίκο, ότι η συμφωνία αυτών των πολλών εκατομμυρίων αφορά ίσως τους δύο πιο φιλικούς όλα αυτά τα χρόνια επιχειρηματίες προς την κυβέρνηση με ό,τι αυτό συμβαίνει για αυτά τα συμβόλαια. Και να πούμε επίσης ότι αν αυτή η ιστορία θα είχε μείνει στο σκοτάδι και θα είχαμε εκπλαγεί σήμερα λέγοντας ότι τι συνέβη ακριβώς. Παρασκευή πριν τις εκλογές, σύσκεψη για την ΕΡΤ. Ναι, Παρασκευή πριν τις εκλογές, σύσκεψη για την ΕΡΤ. Τι πρεμούρα, αυτό είναι το οποίο πρέπει να μας μείνει σε κάθε περίπτωση. Και επειδή το ζήτημα εδώ πέρα είναι και λίγο τεχνοκρατικό, κατά βάση τεχνοκρατικό, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι προσδοκούσε η διοίκηση της ΕΡΤ όταν αποκτούσε τα δικαιώματα των 7 άστεγων τηλεοπτικών ομάδων τότε από διαφημιστικά κονδύλια και τι τελικά έβαλε. Πάντως δεν μας έχουν απαντήσει. Μήπως και εξηγηθεί αυτή η τεράστια προσφορά σήμερα, για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα, επειδή είχα ο ίδιος επικοινωνία με αρκετά στελέχη της ΕΡΤ να πάρω απάντηση για αυτό το θέμα, δεν πήρα απάντηση. Ναι. Λοιπόν, δεν μας είπαν πόσα λεφτά βγάλαν δηλαδή, από τα δικαιώματα των 7 ομάδων που είχε στέγη της ΕΡΤ. Νομίζω το πρώτο Σαββατοκύριακο το ποσό ήταν, μιλάμε για κάτι. Κάτι παραπάνω από 10.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, το διαφημιστικό έσοδο της ΕΡΤ το πρώτο Σαββατοκύριακο της μετάδοσης των ομάδων των οποίων τα απέκτησαν τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να συζητάμε ρεαλιστικά ότι υπάρχει τρόπος να καλυφθούν, ξέρω εγώ, ποσά τύπου 60 εκατομμυρίων, 63 εκατομμυρίων που έχουν κυκλοφορήσει σε οποιοδήποτε αθλητικό προϊόν στη χώρα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστούμε.